Οι εργαζόμενοι του θέματος ακράματος χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση, μια κινητοποίηση η οποία δείχνει τις τεράστιες δυνατότητες του οργανωμένου και συλλογικά συλλογικού αγώνα μέσα από τα συνδικάτα και τα σωματεία. Όλοι εμείς εργαζόμαστε για να ανεβεί μια παράσταση, να παίξει μια συναυλία που σήμερα από το πρωί σκηνογράφοι, συνάδελφοι λοιπόν συμμετείχαν στο σχεδιασμό της πλατείας που ταξιθέτες από το σωματείο λοιπόν δίνει δρόμο και τοποθετούν τον κόσμο να κατάει προστάς ασφαλείας. Λοιπόν, τεχνικοί και ηχολήπτες οι οποίοι αναλαμβάνουν είναι πίσω από την κονσόλα και βρίσκονται σήμερα στην κινητοποίηση. Όλοι εμείς δίνουμε σήμερα βροντερό παρόν, ενώνουμε τη φωνή μας με τους υπόλοιπους καλλιτεχνικούς φορείς, με τους καλλιτέχνες, γιατί μόνο αυτή είναι η λύση να δυναμώσει ο αγώνας δικός μας, αγώνας για διαβίωση και επιβίωση. Συνάδελφοι, η κατάσταση στον κλάδο μας και πριν την πανδημία ήταν τραγική. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις πήραν τα απαραίτητα μέτρα για την εργοδοσία, σπέρνοντας πανσπερμία εργασιακών σχέσεων, εντατικοποιώντας την εργασία, λοιπόν, η οποία οδηγούσε και οδηγεί σε εργατικά ατυχήματα με ευέλικτες σχέσεις εργασίας. Και τώρα η κυβέρνηση συνειδητά αποφασίζει και αφήνει εκτός μέτρων ενίσχυσης μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων που έχουν να δουν εισόδημα για πάνω από 2 μήνες στην καλύτερη των περιπτώσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι ορομίστες ταξιδέτριες του Μεγάλου Μουσικής που εδώ και 2 μήνες δεν έχουν δει ούτε εισόδημα ούτε ευρώ και αγωνιούν για το μέλλον τους. Εν μέσω πανδημίας, ως σωματείο, ως ΕΘΕΑ, οργανώσαμε σε πρωτόγνωρες συνθήκες τον αγώνα μας. Οργανώσαμε τη δράση μας, συστήσαμε Επιτροπή Αλληλεγγύης για τους πιο αδύναμους συναδέλφους μας. Πήγαμε σε παραστάσεις διαμαρτυρίας σε Υπουργεία και στο Μέγαρο Μουσικής. Οι όποιες κατακτήσεις είχαμε μέχρι σήμερα ήταν αποτέλεσμα όλης αυτής της δράσης μας. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα παίρνοντας δύναμη από τη σημερινή κινητοποίηση η οποία είναι μεγαλειώδης. Θα συνεχίσουμε γιατί δεν θέλουμε να ζήσουμε στη βαρβαρότητα που μας επιβάλλουν. Καλή δύναμη θα μας βρίσκουν μπροστά τους.